Εμένα μου ήρθαν άλλες μπόμπες. Τι είπες? Ο, τίποτα. Λέω να παίρνουμε τις μπόμπες μία-μία. Τώρα μιλάμε για την μπόμπα της Άννας. Τι θες να πεις? Υπολογίζεις δηλαδή ότι υπάρχει άλλη μπόμπα? Δεν το ξέρουμε. Πώς δεν το ξέρουμε? Μίλα καθαρά. Σκοτεινά πράγματα είναι αυτά που λες. Τη σφίγγα παριστάνεις? Όχι, δεν παριστάνω τη σφίγγα. Θέλω να πω ότι συνήθως άμα πέφτει μια μπόμπα, πέφτει άλλη μια κοντά. Κατάλαβες? Έτσι να θες, μαζί πάνε. Α, δεν θυμάσαι τότε με τους βομβαρδισμούς? Κριάδες. Ναι, κριάδες, ξέρω εγώ τι λέω. Ξεράδια σου. Ξεράδια μου, αλλά πίσω είχε αγλάδα την ουρά. Σε παρακαλώ, Αλέκο, άφησε τώρα τις μπόμπες και τις αγλαμάρες και μίλα ειλικρινά. Ο μπαμπάς θέλει να ακούσει και τη δική σου γνώμη. Οικογενειακό συμβούλιο. Οικογενειακό συμβούλιο, μάλιστα. Πολύ καλά, θα την πω. Για περάστε. Καθίστε. Εντάξει. Ωραία. Για κάτσε, παιδί μου, μη στέκεσαι. Εφόσον λοιπόν μου ζητάτε τη γνώμη μου επί του γαμπρού που μας φέρνει εφηδιαστικά στο σπίτι η Ανούλα μας, θα την πω. Δεν ξέρω τι είναι αυτός ο νέος. Μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι και κακός. Αν είναι καλός, δεν είναι κακός. Αν όμως είναι κακός, προσέξτε, αποκλείεται να είναι καλός. Ευχαριστώ. Μας φώτισες. Όχι, όχι, δεν με κατάλαβες. Δεν με καταλαβαίνεις. Και είμαι και σαφής. Γιατί δεν καταλαβαίνεις? Κακός εννοώ το γαμπρό που δεν είναι ειλικρινής και που εντούτοις εμφανίζει τους ειλικρινείς εφαρμόζον την μέθοδον, κατάλαβες, στρίβιν δια του αραβόνος. Τι λέει αυτός? Ξέρω κι εγώ, δεν καταλαβαίνω. Στρίβιν δια του αραβόνος. Τι θα πει αυτό? Να σου εξηγήσω. Ας υποθέσουμε ότι εγώ συνδέομαι με μια κοπέλα. Αυτό αποκλείεται, βρες τίποτα άλλο. Γιατί αποκλείεται? Γιατί εσύ δεν μπορείς να συνδέεσαι με καμιά κοπέλα. Με τι μπορώ, με τρακτέρ? Ε? Ο, τίποτα. Λέμε, αφέ, λέμε. Όχι, να μην λέμε. Παράδειγμα φέρνει το παιδί. Όχι, να μην φέρνει τέτοια παραδείγματα. Καλά, ας αφήσουμε εμένα και ας επανέλθουμε στην Ανούλα. Ας υποθέσουμε ότι εγώ σαν αδερφός μάθαινα ότι η Ανούλα είχε σχέση με έναν κύριο που όμως δεν ήθελα την παντρευτεί. Την κορόιδευε και έτρεχα να το συναντήσω. Και λοιπόν? Τι λοιπόν, αν είχα ένα πιστόλι και έβγαζε το πιστόλι και του έλεγα: διάλεξε κύριε τι θες να γίνεις, γαμπρός ή μακαρίτης. Και αυτός σήκωνε τα χέρια ψηλά και φώναζε: γαμπρός, αραβωνιάζομαι. Θα μου φαινόταν πολύ ύποπτος αυτός ο κύριος, γιατί θα συνεπέρανα ότι αραβωνιάζεται προσωρινός για στρίψει αργότερα. Τώρα σε μένα. Μα τι ένας είσαι αυτές που λες, γίνονται αυτά τα πράγματα? Γίνονται. Μα υπάρχει σήμερα νέος που μπορεί να φοβηθεί το πιστόλι, να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να πει αραβωνιάζομαι? Υπάρχει. Λοιπόν, αν υπάρχει ένας τέτοιος νέος, αυτός είναι ηλίθιος. Ευχαριστώ που ορίστε. Ηλίθιος και δηλός. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή στην περίπτωση που ο άλλος, ο αδερφός σου βγάλει το πιστόλι, ε? Να έχει μίξει απάνω του, να του πάρει το πιστόλι και να του δώσει μια κλωτσά στα πισινά. Να έχει μίξει απάνω του. Μα τι εννοείς τώρα κάθεστε και συζητάτε? Πού τα βρήκατε τα πιστόλια? Εμείς δεν τα βρήκαμε, άλλοι τα βρίσκουν. Μα εμείς εδώ συζητάμε για την περίπτωση της Άννας. Ναι. Συμβαίνει τίποτα με αυτό το νέο? Όχι, ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω, δεν με αφήνει να τελειώσω. Ακριβώς επειδή δεν συμβαίνει τίποτα με την Άννα και το νέο, γι' αυτό λέω ότι εντάξει. Εμένα δεν με χρειάζεστε άλλο, έτσι. Έλα εδώ. Με χρειάζεται. Πού πας, παιδί? Τι με θέλετε, αφού με ρωτήσατε τη γνώμη μου. Δεν με ρωτήσατε τη γνώμη μου για το παιδί αυτό. Τη γνώμη για το παιδί. Ποιο παιδί? Το παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Το κύριο της Άννας. Εφόσον δεν παρουσιάζει συμπτώματα ανησυχαστικά ο ασθενής, ο γαμπρός, δεν έχουμε δηλαδή ενδείξεις. Δεν έχουμε ενδείξεις. Δεν υπάρχει λόγος, κατάλαβες. Και εφόσον βεβαίως φυσικά δεν ξέρω αν παρακολουθείτε, δεν ξέρω. Ναι. Εμείς πάλι από την πλευρά μας έχουμε υποχρέωση να τον υποδεχτούμε αυτόν τον κύριο, κατάλαβες, έτσι με το ενδιαφέρον και με τη στοργή και με το ενδιαφέρον που αρμόζουν στις περιστάσεις. Μπράβο, Λέκο, δόξα σοι ο Θεός, επιτέλους μίλησες και μια φορά σωστά. Κι άμα η Ανούλα μας αραβωνιαστεί με το καλό, τότε συζητάμε και για τα δικά μου. κατεργάρι, βιάζεσαι να ξεφορτωθείς την αδερφή σου για να έρθει η σειρά σου, ε. Περάστε. Ορίστε, από εδώ, περάστε. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η Γούλα, ο Γρηγόρης, η μητέρα, της υποθέτω, ο πατέρας της. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα πολύ. Ορίστε, περάστε. Καθίστε. Περάστε. Περάστε. Κάτσε, Γρηγόρη, κάτσε. Ο σύζυγός μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που σας δεχόμαστε στο σπίτι μας. Θοδωράκη. Ναι, πώς. Και εμείς τα ίδια. Όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι. Κάτσε, γιατί στέκεσαι, κάτσε. Θέλω να ψηλώσω. Ο πατέρας μου είναι αστείος, λέει ωραία πράγματα. Θέλω να ψηλώσω. κάτσε.
Γελάσαμε, βρε παιδιά. Λοιπόν, αυτά. Δόξα σου ο Θεός. Δόξα σου ο Θεός. Και μη χειρότερα να λέμε. Ναι, αυτό να μου πεις. Γιατί δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε. Αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε μια ωραία. Παρακαλώ, μπορώ να πω δύο κουβέντες. Ακού λέει, το λόγο έχει ο Γρηγόρης. Αγαπητέ κύριε Κουρούζο, είμαστε πολύ ευτυχείς που κάναμε σήμερα τη γνωριμία σας και τη γνωριμία της αξιοτήμου συζύγου σας. Όσο για τον Αλέκο... Γνωριστήκαμε καρδιώς. Μάλιστα. Όχι μόνο γνωριστήκαμε, αλλά δώσαμε και λόγο για την αδερφή μου. Τη Βούλα, αυτή είναι η Βούλα που σου λέγα. Σήκω, σήκω, να σε δει ο πατέρας. Έλα τώρα, Αλέκο. Σήκω που σου λένε. Μα ντρέπομαι, Αλέκο. Έλα που ντρέπεσαι. Εσύ... Κάνε μια βόλτα. Καλή δεν είναι. Καλή είναι, καλή. Καλή δεν είναι. Καλή. Εντάξει, τελείωσαν οι εξετάσεις, πέρασες. Κάτσε. Λοιπόν, συνέχισε γρήγορα. Ο λόγος όμως που δώσαμε εμείς δεν έχει καμιά αξία αν δεν επικυρωθεί και με το λόγο το δικό σας, να πούμε, κύριε Κουρούζο. Εμείς στην οικογένειά μας τα κρατάμε αυτά από πάπου προς πάπου και χαρήκαμε πάρα πολύ που μας αξίωσε ο Θεός να συμπεθεριάσουμε με μια οικογένεια σαν τη δική σας, που τη σέβεται και την υπολείπεται όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ. Είστε πολύ υποχρεωτικός. Και εμείς είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς που θα συγγενέψουμε. Εξακολουθήστε, κύριε Γρηγόρη. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Συνέχισε, Γρηγόρη. Εγώ τελείωσα. Έτσι απότομα. Τον λόγο έχει ο πατέρας μου. Εγώ, εφόσον μου πέφτει κάποιος λόγος και εφόσον ερωτώ με εκ των υστέρων και εφόσον βρίσκομαι πρώτα τελεσμένων γεγονότων, είπα το ναι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν μου λες, αρετή, πού είναι η Ανούλα μας, γιατί δεν πάει να τη φωνάξεις. Δεν καταλαβαίνεις, πρέπει να τη φωνάξεις εσύ. Εγώ, καλά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Εσείς δεν θα πείτε τίποτα, κύριε Μπαμπά? Τι να πω, παιδί μου, χαίρομαι που ακούω. Α, περιμένω να τελειώσετε, να σας δώσω την ευχή μου. Μάλιστα, τελειώνουμε. Εσείς, μητέρα, δεν θα πείτε τίποτα, τι θα πείτε? Ό,τι πει ο Βρασίδας. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Αλλά τι, τρέχα το παιδί μας, συμφορά, το χάνουμε. Άρα, για μου τι απαθεί. Τι να απαθεί, και διώσω την άλλη κοινήνα. Αμάν, το είπε και το έκανε. Τρεχάτε μέσα εσείς να πάρω εγώ το σταθμό πρώτων βοηθειών. Βρας, σταθμός πρώτων βοηθειών. Εδώ η Κία Κουρούζου, συμβουλιογράφου. Γαϊδουρονήσου 37. Ναι, Γαϊδουρονήσου 37. Ένα στενοφόρο, παρακαλώ. Μάλιστα, απόπειρα αυτοκτονίας. Ναι, πήρε δύο σωληνάρια κίνδυνα. Πώς τι, είναι θανατηφόρα. Αν τότε προλάβετε, για ονόμα του Θεού. Δεν πήρε 2,5 πήρε. Ακούστε, δεν πήρε 2,5 πήρε. Ποιος είναι εδώ με τον εμένα. Ποιος είναι εδώ με τον εμένα. Κοιτάξτε. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, και το 1,5 είναι θανατηφόρο. Είναι, τότε τι κάθεστε, προλάβετε για όνομα του Θεού. Προλάβετε, τι λέει, θα είναι θα... Μα τι σημαίνει, Αλέκο, γιατί πήρε κίνδυνο. Άσε με, παιδί μου, τώρα. Τώρα θα τα πούμε, κύριε Παπαπουλάκη, με το σύστημα του στρίβιν δια του αραβόλος. Τώρα τα πούμε. Εμπρός, τον κύριο Παπαπουλάκη, παρακαλώ. Ο ίδιος, α, εδώ ο Αλέκος. Ποιος Αλέκος? Ο αδερφός. Τι σαν ένας άτιμε που δεν καταλαβαίνεις, σε παρακαλώ. Δεν έχω κάνει την κάλυψη, αυτή τη στιγμή η αδερφούλα μου απεπειράθει να αυτοκτονήσει, το ξέρεις, κύριε. Μάλιστα, με 5 σωληνάρια κινήνα. Μα τι πράγμα, δεν καταλαβαίνεις τον κακό στο γύρο που δεν καταλαβαίνεις. Σε μένα τώρα, τούτο μόνος λέω. Ή έρχεσαι αμέσως εδώ και δηλώνεις η ημερομηνία του γάμου, ή έρχομαι εκεί και σε ξαπλώνω με πιστόλι. Σιωπή. Ακούς, λέω. Λοιπόν, διάλεξε, τι θες να γίνεις. Γαμπρός ή μακαρίτης. Γαμπρός. Μπράβο. Βλέπεις, λοιπόν, δεν γίνονται αλλιώς. Λοιπόν, ατσακιστείς να έρθεις αμέσως εδώ. Αυτό που σου λέω. Καπού βρέθηκες εσύ εδώ? Βρήκα την πόρτα, ανοιχτή και μπήκα. Εγώ σε ποιον τηλεφωνούσα? Ποιος άλλος Παπαπουλάκης πάρει στο γραφείο σου? Ο πατέρας μου. Στον πατέρα. Μου σχεματάκα να πάλι. Η Άννα που είναι? Μέσα είναι. Ετοιμοθάνατη. Τι? Κακούργε. Κακούργος. Έλα πάμε. Μέσα. Έλα, Ανούλα, με έλα, κατά κάπου έτσι, αυτό που μας είχε. Άφη, παιδί μου, εδώ. Ανούλα! Αντωνάκη! Μίσθητη μου, κύριε! Ανούλα, τι σου σουρά, ζήτα! Τι γίνεται έξω, τι συμβαίνει? Αλέκο, έλα γρήγορα, θέλουν να σκοτώσουν τον αδερφό μου. Θα τον σκοτώσουν εδώ μέσα, γιατί? Ο αδερφός μου έχει μια φιλενάδα, και αυτή... Έχει έναν αδερφό, κατάλαβα, πάμε! Και σου το παρέ, να μην ξαναβγείς μαζί της, γιατί θα σε κάνω μακαρίτη. Και εσύ βγήκες. Επειδή φύγατε ταξίδι, κύριε, για να μην πλήξει μόνη της, καταλάβατε. Με δουλεύεις κιόλας. Εμένα θα δουλέψει, ρε, ή νομίζεις πως δεν θα το μάθω. Παρακαλώ, μην φωνάζετε, ξέρω, σπίτι καστάξεις. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει, ρε. Εγώ έφαγα τον κόσμο να σε βρω και τώρα που σε βρήκα θα καθαρίσω μια και καλή. Λέγε, λέγε, βρήκα. Γαμπρός ή μακαρίτης? Γαμπρός, αραβωνιάζομαι.